Πεκινάμε. Θέλω πριν να ξεκινήσουμε να πω δύο-τρία πράγματα για το πώς αισθάνομαι. Γιατί με έχετε δει αυτές τις μέρες λίγο εκνευρισμένο, με έχετε δει αυτές τις μέρες λίγο τσαντισμένο. Θέλω να σας πω το αίσθημα που έχω από... Γιατί άνθρωποι είμαστε και τα αισθήματα, ξέρετε, δεν είναι. Τα συναισθήματα αλλάζουν. Και οι απόψεις αλλάζουν καμιά φορά. Θέλω να σας πω λοιπόν πώς πραγματικά αισθάνομαι από χθε το απόγευμα κάποια στιγμή όταν άρχισα και εγώ φεύγοντα από τη σύσκεψη εδώ από το κανάλι, να παρακολουθώ τα όσα γίνονται στα social media και τα όσα γίνονται στα κανάλια. Αισθάνομαι αειδιασμένος από τη μία και άδειο και κενός από την άλλη. Αποφάσισα μάλιστα χθε το βράδυ να σταματήσω να ασχολούμαι με το θέμα του, των τεμπών. Είπα ότι ό,τι ήταν να πω, το, είπα, είπα αυτό που πίστευα, θεωρώ ότι δημοσιογραφικά κράτησα ίσες αποστάσεις, Όφιλα να κάνω αυτό που η καρδιά μου και το μυαλό μου μου έλεγε ότι πρέπει να κάνω. Και η δημοσιογραφική μου, τέλο πάντων, η ιστορία των 30 χρόνων ότι ο δημοσιογράφο οφείλει, όποιο και, αν κυβερνάει, άσχετα από το τι πιστεύει, να είναι πάντα αντιπολιτευτικό και σε αυτού που κυβερνήσαν και σε αυτού που κυβερνάνε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Και από εκεί και πέρα, όταν είδα ότι τι τελευταίε ώρε η μπάλα έχει χαθεί και ω συνήθω Πάει αλλού σε άλλο γήπεδο και παίζεται άλλη μπάλα, νομίζω πια ότι δεν ξέρω ειλικρινά, σήμερα θα ασχοληθούμε, αλλά ίσω να είναι και τελευταία μέρα. Σα το λέω ειλικρινά, δεν αξίζει πια άλλο. Γιατί αντί να ασχολούμαστε με την ουσία, αντί να ασχολούμαστε με τι ευθύνε και την ατομική του σταθμάρχη, αδιαφυσβήτητα έχει τεράστια. Και μετά από αυτά που δόθηκαν εχθέ στη δημοσιότητα. Αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι ο άνθρωπο είχε τρικημία εν κρανίο. Δεν ήξερε τι του συνέβαινε. Και προσπαθούσε να δικαιολογήσει όταν, έκανε, όταν κατάλαβε ότι έκανε τη βλακεία, τα δικαιολόγητα λέγοντα ψέματα. Προφανώ υπάρχει ατομική ευθύνη. Προφανώ υπάρχει και συλλογική ευθύνη όλων όσων ήταν από πάνω του. Και όλων όσων κυβέρνησαν και φτιάξανε αυτό το μπάχαλο στον ΟΣΕ. Από εκεί και πέρα όμω βλέπω ότι εδώ και μερικέ ώρε η μπάλα έχει πάει σε άλλο γήπεδο. Και αυτό που αφορά πια είναι τι λέει ο Κανάκη για το πρωτοσάλτε. Τι λέει ο Πρωτοσάλτε για τον Κανάκη, τι λένε για τον Γεωργιάδη, τι, λένε ο, τι λέει ο Μουτσινά για του άλλου. Προσέξτε, δεν κρίνω αυτή τη στιγμή καθόλου. Άλλε φορέ το κάνω. Τώρα είναι κρίσιμε οι ώρε. Εγώ δεν θα βγω να κρίνω τη γνώμη κανενό. Καλά κάνει και ο Πρωτοσάλτε και ο Μουτσινά και ο Κανάκη και όλοι οι άνθρωποι που έχουν γνώμη. Καλά κάνουν. Είναι Έλληνε πολίτε πέραν τη ιδιότητα του δημοσιογράφου που έχουν κάποιοι ή του παρουσιαστή μόνο που έχουν κάποιοι άλλοι. Βλέπω όμως ότι το παιχνίδι πια πάει αλλού. Και αυτό με θλίβει, με αδειάζει και πιστέψτε με, καλό να κάνουμε κριτική. Γιατί έτσι ξυπνάμε κάποια αυτιά. Όμως τώρα που αρχίσαμε στην Ελλάδα να σφαζόμαστε πάλι μεταξύ μας, γιατί αυτό γίνεται, και να βγάζουμε αποθυμένα παλαιότερα που όλοι πιθανόν να έχουμε, βρίζοντας ο ένας τον άλλον, δεν προσφέρουμε τίποτα. Ίσα-ίσα αυτοί που πραγματικά φταίνε, σιγά σιγά για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα θα του οδηγήσουμε σε ατιμορρησία. Θα περάσουν οι μέρε, θα ξεχαστεί το θέμα, δεν θα κάνει νούμερα τηλεθέαση, δεν θα ασχολούνται οι εκπομπέ, θα βγαίνουν όλο λιγότερα ρεπορτάζ, θα πάμε σε καλοκαίρι, θα βγαίνουμε να κάνουμε μπάνια, θα βγαίνουμε το βράδυ έξω να διασκεδάσουμε, η ζωή θα συνεχιστεί κανονικά και αλλοί από του 57, αν είναι 57, δεν το μάθουμε ποτέ που φύγανε, και αλλοί από του περισσότερου που είναι πρώτου βαθμού συγγενεί, οικογένειε και φίλοι που θρυνούν τα δικά του άτομα. Όλοι οι άλλοι θα συνεχίσουμε τη ζωή μα κανονικότατα. Περίμενα, ήταν μια αφορμή, που να γνωριστούμε όλοι από την αρχή με αφορμή αυτό το τραγικό δυστύχημα. Περίμενα αυτή τη φορά η Ελλάδα των πόλεων κρατών που ενωνόταν απέναντι στον κοινό εχθρό, αυτή τη φορά να ενωθεί. Το πίστευα, το ήλπιζα. Και έβλεπα τις πρώτες ώρες ότι είμαστε όλοι ενωμένοι. Κάνουμε ρεπορτάζ. Τα ρίχνουμε όλοι σε αυτό το σύστημα το οποίο είναι σαθρό. Τα ρίχναμε όλοι. Ανεξαιρέτως. Όχι κομματικά. Όχι πολιτικά. Μακριά από εμένα τουλάχιστον αυτό. Και στην πορεία είδα ότι υπήρξε η φαγομάρα και είμαι σίγουρος ότι όταν υπάρχει φαγωμάρα και διχασμός δεδομένο είναι ότι δεν θα υπάρξει σωστή απόδοση ευθυνών. Γι' αυτό σα λέω ότι από χθε το βράδυ είμαι αειδιασμένο. Πήρα μια απόφαση χθε το βράδυ μόνο μου να μην ξανασχοληθώ με το θέμα. Είχα βγει στη γλυφάδα να πιω ένα καφέ και με φωνάζουν δύο κορίτσια 18 ετών. Και μου λένε, κύριε Γιώργο, θέλουμε να σα μιλήσουμε. Και μου είπαν αυτά τα κορίτσια ότι τέλο πάντων μια μερίδα του κόσμου και νέων ανθρώπων μα εκφράζεται με αυτά που λέτε. Μου είπαν ότι είχαν μια φίλη του μέσα στο τρένο η οποία κατέβηκε η φίλη τους από τη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει σε μια μουσική εκδήλωση μια σπουδαίας ελληνίδας τραγουδίστριας, δεν έχει βγει το θέμα αυτό, το μαθα χθε. συμμετείχε ως φαν της τραγουδίστριας αυτής, γύρισε πίσω και σκοτώθηκε. Και είχε βρεθεί με τα κορίτσια αυτά. Κάτσαμε μισή ώρα και μιλάγαμε. Και είπα άντε και σήμερα να ασχοληθώ άλλη μια μέρα τελευταία. Αλήθεια σας λέω. Δεν νομίζω πια ότι όσο και αν κρινιάξω εγώ, θα γίνω και γραφικό. Και δεν θέλω. Ό,τι ήταν να πω, το είπα. Υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ που κάνουν πολύ καλύτερο ρεπορτάζ από εμένα. Α βγαίνει το ρεπορτάζ και όταν βγαίνει η ρεπορτάζ, εδώ είμαστε, θα το σχολιάζουμε. Αλλά πια στο βαθμό που ασχολούμασταν, εγώ αποφάσισα να μην ξανασχοληθώ. Δεν έχει νόημα. Σα λέω αλήθεια. Κατεγράφηκαν όλα όσα είχαμε να πούμε αυτέ τι μέρε. Από εκεί και πέρα, στο παιχνιδάκι που γίνεται των προσωπικών αντεγκλήσεων, των έρηδων, των παλιών αποθυμένων που έχει οποιοδήποτε με τον οποιοδήποτε, που με ένα κάδρο πίσω 57 φερέτρων πάνε να βγάλουν ένα στο μάτι του άλλου, ντρέπομαι, έχω αειδιάσει, έχω αδειάσει και ειλικρινά σα μιλώ και θέλω να με συγχωρήσετε, αρνούμε να συμμετάσχω. Συγγνώμη για αυτό το μονόλογο.